δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό. Είμαστε πλήρεις. Είμαστε και ακόμα από, πιο φαντασμαγορικά. Έτσι, από εκδηλώσεις, στολισμούς και όλα αυτά. Βενετία μου, πάμε να μας δώσει την πολιτιστική αίτητα του Σαββατοκύριακου. Πού θα πάμε, τι μας προτείνει. Θα σας πάω παντού. Θα σας πάω αρχικά, αυτή τη φορά θα σας αφήσω εδώ στην Αθήνα, γιατί εντάξει μας ταξίδεψε η Μίνα, εγώ θα σας αφήσω εδώ. Θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα που είναι, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όσον αφορά το Narcissus Hall, το οποίο είναι στην Αθήνα και στην ακρίβεια Σφογγάζη, αν δεν κάνω λάθος, για να μην πω κάτι λάθος. Εκεί πέρα θα συναντήσουμε το μουσικό Στέφανο Κόκαλη μαζί με την αξιαγάπητη Μαργαρίτα Γκινοσάτη, τραγουδάνε μαζί. Έχουν τέλεια τραγούδια, σε κάθε εμφάνισή τους πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει εκεί πέρα και τους βλέπει. Και παλιά και νεότερα. Εννοείται, έτσι. Και παλιά και καινούργια τραγούδια, μας ταξιδεύουν γενικά με όλα τα τραγούδια τους. Και βέβαια είναι και οι δύο πάρα πολύ γνωστοί, ειδικά ο κύριος Στέφανος Κόκαλης, ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει μέσα από διάφορες εκπομπές στις οποίες υπάρχει. Και να το πούμε, τελευταία συνεργασία ήταν με την Σοφία Λιμπέρτη που έπαιζε πιάνο και ήταν και τραγουδούσε. Ελένη Μενεγάκη. Και στην Ελένη Μενεγάκη. Αλλά και η Μαργαρίτα Γκινοσάτη έχει κάνει πολλές σημαντικές συνεργασίες με τον Μίμη Πλέσσα, με το Σταμάτη Κραουνάκη, με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Ξέρετε, τα τραγούδια της είναι ένα και ένα, πραγματικά. Και πάντως και για τους δύο τραγουδιστές υπάρχει μεγάλο κοινό που τους ακολουθεί. Έτσι και τους πιστεύει και τους αρέσουν πολύ τα τραγούδια. Και υπάρχει τους. Και πάρα πολλοί χορός, ειδικά σε κάθε φορά που γίνεται αυτό το event. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος, χορεύουν, περνάνε καλά. Αυτό είναι το βασικό στις μέρες μας, να περνάς καλά. Γιατί αν δεν περνάς καλά, είναι... Όχι, και αυτό που είπαμε και έχουμε πει και άλλες φορές, ότι όλο το μαγαζί γίνεται μία παρέα, δεν έχουμε ξεφύγει από τα συνηθισμένα κάτω ο κόσμος, τραγουδιστές μόνοι τους να είναι, όχι, γίνονται όλοι μία παρέα. Καλύτερα να υπάρχει ένα περάστικο κλίμα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, έχουμε τη Μαργαρίτα στη τηλεφωνική μας γραμμή, τη Μαργαρίτα Γκινοσάτη. Καλησπέρα, Μαργαρίτα. Καλησπέρα, Λιάννα μου. Δεν σε ακούω καλά μόνο. Ελπίζω να μ' ακούς εσύ. Εμείς ακούμε μια χαρά. Μπορείς να μας τα πεις. Είναι μαζί μου η Βενετία Οικομνίδου, η Μίνα Χατζηλεωνίδα. Περιμένουμε να μας πεις τι γίνεται στο μαγαζί στο Νάρκισο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο Νάρκισο, ο Νάρκισος είναι ένας πολύ γνωστός χώρος έτσι εδώ στα Βόρεια του Άσια. Καταρχήν όσο μας μιλάς, εμείς βλέπουμε και πλάνα από το μαγαζί. Ωραία, ωραία. Είμαστε με τον Στέφανο τον Κόκαλη, είναι συνθέτης και τραγουδιστής, το γνωρίζουμε από τις εκπομπές της Ελένης Μεγάκη και του Λάκη του Λαζόπουλου, που υπήρξε χρόνια συνεργάτης. Είμαστε με τη Σάσα την Παλάμπρου, πιάνο φωνή. Το ρεπερτόριο είναι ποικίλο, ελληνικό και ξένο, ακουστικό αλλά κυρίως χορευτικό. Έτσι είναι δεμένο αρμονικά, ικανοποιεί η καθοδολογία όλες τις προσδοκίες. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Μαργαρίτα, οι τιμές είναι προσιτές? Δεν σε ακούω. Οι τιμές, λέω, είναι προσιτές? Οι τιμές είναι προσιτές. Δεν θα έχετε double dot? Κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι πραγματικά που αναβιώνει παλιές δεκαετίες, όπου ο κόσμος πραγματικά διψάει για αυτά τα ακούσματα, Λιάννα μου, και δίνουν τη δυνατότητα έτσι να βιώσουν συναισθήματα, αλλά να χαρούν χορεύοντας, να ξεπατώσουν. Πραγματικά ο κόσμος αφήνει τις έννοιες τους και χορεύουν, Λιάννα μου. Αυτό εμάς μας ικανοποιεί. Να ρωτήσω, Μαργαρίτα, και λόγω των εορτών, πολλά μαγαζιά πληρώνουν σε διπλή τιμή. Ναι, είναι το λεγόμενο double dot που λέμε. Εσάς θα ισχύει, θα έχει αύξηση τιμή τις γιορτινές ημέρες ή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα? Οι τιμές μας είναι πολύ λογικές, έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο το οποίο θα είναι δύσκολο για τον... για κάποιον να γλεντήσει κοντά μας. Είναι πολύ προσιτές τιμές. Πολύ ωραία. Δεν είναι κάποιες τιμές που θα τον αποτρέψει τιμή να έρθει με τίποτα. Μάλιστα. Θα μας πεις και το επόμενο... Α, συγγνώμη, Βενετία, ήθελες να ρωτήσεις. Ήθελα απλά να ρωτήσω ποιες μέρες ακριβώς γίνεται αυτό και μέχρι πότε θα διαρκέσει. Για να γνωρίζει ο κόσμος. Εμάς θα μας βρείτε κυρίως το Σάββατο και θα διαρκέσει όλη Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όλη τη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και από κοντά. Και την εποχή των απόκρεων και
κυρίως αυτές τις ημέρες που... Μαργαρίτα, σε ακούμε. Κυρίως αυτές οι ημέρες είναι που μας δίνουν μία... Μάλιστα. Μαργαρίτα, επειδή δεν έχουμε και καλή τηλεφωνική επικοινωνία, θα μιλήσουμε και άλλες φορές. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βενετία. Θα σας πάω στο επόμενο θέμα, που είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο, να σας πάω και εγώ κάπου. Είναι όσον αφορά τους Έλληνες ηθοποιούς. Λόγω των εορτών έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο, το οποίο τραγουδάνε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, χριστουγεννιάτικο. Πάμε. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Να δούμε, να πάρουμε μια γεύση. Εννοείται. Και να μας μιλήσει. Αποδεικνύουν ότι μπορούν να τραγουδήσουν και όταν το κάνουν μπορούν να το κάνουν και καλά. Και το κάνουν βέβαια και για να βοηθήσουν έτσι πάνω και όλοι φιλανθρωπικό σκοπό που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να δώσουν μια άλλη γεύση και άλλη νότα μέσα στις γιορτινές μέρες που διανύουμε. Ωραία, πολύ σημαντικό. Μπράβο. Μάλιστα.